πολλές ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που έγινε στις 7.30, την ώρα που 500.000 περίπου συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, βλέπανε στην ΕΡΤ2 την λειτουργία της Εκκλησίας. Βρήκαν 7.30 ώρα να κάνουν το διάγγελμα. Θα μπορούσαν να βρουν μια άλλη ώρα να το κάνουν το διάγγελμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και από γενικά την αντιπολίτευση είναι ότι πάμε σούμπιτι για πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ θα κρατήσω, κύριε Λιάτσε, από το διάγγελμα του κυρίου Πρωθυπουργού ότι λάβαμε την απόφαση 155.000 μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι δεν έπαιρναν ούτε το κράτος, κύριε, εν μέσω της κρίσης, ότι θα πάρουν από 400 ευρώ ο καθένας. Θα κρατήσω από το διάγγελμα ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα βρούμε πολλά δισεκατομμύρια περισσότερα από τους ευρωπαϊκούς πόρους για να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μπρος την οικονομία μας όταν με το καλό τελειώσει η καραντίνα. Και θα κρατήσω από το διάγγελμα ότι ο κ. Πρωθυπουργός εξήγησε ότι αυτή η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών, είναι η κρισιμότερη εβδομάδα για να κερδίσουμε αυτόν τον ιό. Τώρα το άλλο θα παίξει. Κύριε Αντιπρόεδρε, αν μας ακούτε, κύριε Αντιπρόεδρε, απομακρύνετε το κινητό σας, παρακαλώ, από τον υπολογιστή, γιατί κάνει. Ναι, γιατί και εμένα τα αυτή μου έχει πάει να σπάσει το τύμπανο τώρα. Για να ακούγεστε καλά εσείς. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Τώρα πρέπει καλύτερα. Ναι, τώρα πολύ καλύτερα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ακούστε με. Ο κύριος Μητσοτάκης, και μπράβο του, εγώ το δίνω δημοσίως συγχαρητήρια, έκανε αναφορά για επίδομα. Αυτό το επίδομα, εν πάση περιπτώσει. Των 400 δεν ακούω, ευρώ. Κάτω από πολύ στο βάθος και δεν ακούω, αν θέλετε εγώ να το σχολιάσω. Με ακούτε τώρα? Ακούτε. Πολύ μακριά, πολύ στο βάθος ακούω. Πολύ στο βάθος. Ναι. Εγώ θα μιλάω αργά για να έρχεται το ερώτηση κανονικά. Έκανε λοιπόν μία εξαγγελία ότι θα δοθούν 400 ευρώ σε 155.000, αν δεν κάνω λάθος, μακροχρόνιους άνεργους. Άνοιξα τα κοιτάπια μου και το έχω και στο κινητό μου εδώ γιατί το βρήκα. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι στην Ελλάδα είναι περισσότεροι από 500.000. Και θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, δίνουμε επίδομα στο 1/3 των μακροχρόνιων άνεργων ή συμβαίνει τίποτα άλλο? Εγώ δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Για εξηγήστε μας. Δεν το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ίσως γιατί είσαι γενικά λίγο προκατηλημένος κατά του κύριου Μητσοτάκη. Δεν έχει διαφορετικά. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Μάλλον το αντίθετο. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Το κράτος μας εν μέσω αυτής της κρίσης έλαβε τις εξής αποφάσεις. Επεξέτεινε κατά 2 μήνες την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανέργους που έπαιρναν το επίδομα ανεργίας και που έλυγε το επίδομά τους τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι κανονικά σύμφωνα με τους νόμους του κράτους δεν θα ελάμβαναν άλλο επίδομα ανεργίας, πήρανε 2 μήνες παράταση για να μην μείνουν εν μέσω κορονοϊού χωρίς χρήματα. Και έρχεται τώρα το κράτος και πηγαίνει πιο πίσω στο χρόνο, δηλαδή Δεκέμβριο, Νοέμβριο, Σεπτέμβριο κτλ. Έως τους μήνες που φτάνουν τους 155.000 ανθρώπους. Μα, γιατί θεωρούμε ότι λοιπόν κάποιος που είναι περισσότερο πίσω, για να ζει όλο αυτό το διάστημα περισσότερο πίσω, κάπως στην πραγματικότητα εργάζεται. Απλώς δεν το δηλώνει, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν μπορεί να δουλεύει. Μαϊμού είναι. Δεν λέω αν είναι μαϊμού. Λέω ότι αν κάποιος είναι μακροχρόνιο άνεργος 30 μήνες, 40 μήνες, 50 μήνες και δεν παίρνει κανένα επίδομα από το κράτος, αλλά είναι μακροχρόνιο άνεργος, με κάποιο τρόπο άλλο επιβιώνει. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα λοιπόν το κράτος μας τι έκανε? Πηγαίνει. Λίγο υπερβατική η σκέψη. Είναι λίγο υπερβατική η σκέψη, ναι. Καλά, άμα εσείς βρείτε κάποιον άλλο τρόπο, μπορείτε να μου το πείτε. Εκτός αν ακούτε πρώτη φορά που δηλαδή υπάρχει μου και η μαύρη εργασία. Αν δεν έχετε ξανακούσει τη μαύρη εργασία στην Ελλάδα. Αγαπητέ Άδωνη λοιπόν, Γεωργιάδη, έχω πρόσβαση. Είμαι βέβαιος να ακούτε από μένα για πρώτη φορά. Λοιπόν, ακούστε επανέρχομαι. Να ακούστε, δεν θέλω, ακούστε να σας πω κάτι. Γιατί δεν ακούω καλά, είμαι σε Skype, δεν ακούω καλά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ελάτε. Το κράτος μας, το οποίο δεν είχε καμία υποχρέωση και δεν έδινε ποτέ μέχρι σήμερα κανένα απολύτως χρηματικό βοήθημα σε κανέναν μακροχρόνιο άνεργο, σήμερα επί Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει 100 σε 155.000 μακροχρόνια ανέργους 400 ευρώ. Άρα 155.000 άνθρωποι που δεν έπαιρναν ούτε ευρώ
θα πάρουν. Εάν αυτό είναι λόγος και για, μπράβο για τον αυτό. Εμίλιο Λιάτσο, μπράβο του, να γκρινιάξει. Επίσης, ανακοινώθηκε πρόγραμμα 36.000 θέσεων εργασίας. Επιδοτούμενα από το δημόσιο, πάλι αποκλειστικά για μακροχρόνια ανέργους, από το Υπουργείο Εργασίας, και άλλες 20.000 θέσεις για μακροχρόνια ανέργους επιδοτούμενες εργασίες από τον κύριο Θεοδωρικάκο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα στο σύνολο καλύπτουμε περίπου 210.000 μακροχρόνια ανέργους. Ακούστε, είναι το τέλειο? Όχι, δεν είναι το τέλειο. Είναι όμως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που αξίζει να υποστηριχθεί. Ακούστε. Και όχι να αντιμετωπίζετε με μικροψυχία, κύριε Λιάτση. Μικροψυχία καθόλου. Εγώ είπα μπράβο στον Κυριάκο που έδωσε αυτά τα λεφτά. Ακούστε με. Πείτε τώρα τη δική σας. Ακούστε με. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 805.047 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, περίπου 570.000 άτομα, ποσοστό 70,8% των ανέργων, είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν εργασία έναν και πλέον χρόνο. Εγώ σας λέω το εξής, πιστεύω λογικό, το καταλαβαίνετε γιατί είστε πολύ λογικός άνθρωπος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, 570.000 μακροχρόνια άνεργοι. Από αυτούς τους 570.000, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, δίνει τα 400 ευρώ στον καθένα σε 155.000 μακροχρόνια ανέργους. Αυτό σας λέω. Και σαπίδησα, νομίζω. Ωραία. Είπατε αυτή την απάντηση που δώσατε. Δεν χρειάζεται από περισσότερα. Δεν χρειάζεται, οκ. Σας είπα. Ο Κυριάκο Μητσοτάξης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας που ασχολείται με μακροχρόνια ανέργους. Μου δίνει επίδομα σε μακροχρόνια ανέργους. Ο πρώτος. Δεν μου λέτε στην εκτίμηση ότι περίπου καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί εδώ και περίπου 1,5 μήνα, μπορεί και 2 μήνες, διαβάζετε και τις εφημερίδες όπως γνωρίζω, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν ο Μητσοτάκης θα κάνει ευνηδιασμό και θα μας πάει.